βρισκόμαστε στο Ινοποιείο Λουπάκι. Μπροστά μας έχουμε το συνεχιστή και διαχειριστή, μαζί με την αδερφή του βέβαια, την Ασπασία Λουπάκι, το Μιλτιάδη Λουπάκι. Μιλτιάδη, καλημέρα. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Ινοποιείο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον ωραίο χώρο σας εδώ της... του καλωσορίσματος, όμορφος, διακοσμημένος, με πίνακες ωραίος. Έμαθα ότι είστε και καλλιτέχνης και ζωγραφίζετε όμορφα και τα λοιπά. Και έμαθα ότι είστε και αθλητής. Ναι. Μπράβο, Μιλτιάδη. Okay. Λοιπόν, Μιλτιάδη, δύο-τρία λόγια σχετικά με την ιστορία του Ινοποιείου σας. Πότε ξεκίνησε, ποιος ήταν ο πρώτος που έβαλε το θεμέλιο λίθο στην έφορη αυτή γη και πώς ακριβώς φτάσαμε να υπάρχει αυτό το ωραίο Ινοποιείο που είναι όμορφο πραγματικά για να το επισκεφτεί ο κάθε ένας που αγαπά λίγο τη γεύση του κρασιού, που το κρασί είναι το νάμα των Ελλήνων. Αρχικά όλα ξεκίνησαν από το παππού. Είχε μεράκι και αυτός στην καλλιέργεια του Αμπελιού. Φύτευε και καλλιεργούσε ρωμαϊκό. Μετά πέρασε και στο πατέρα μου και άρχισε και αυτό σιγά σιγά να συνεχίζει του πατέρα του το μεράκι του αμπέλι. Όλα αυτά τα αμπέλια τα έχει ο παππούς φυτέψει. Αυτά τα αμπέλια ναι, ήταν φυτεμένα του παππού. Μετά ήθελε να επεκτείνει και να μεγαλώσει τον αμπελώνα του. Mm-hmm. Και μεγάλωσε το αμπέλι και το φύτεψε το 82, δημιουργώντας μια ποικιλία, τη Γκρανά Ρουζ, οποία τότε το 82 ήταν μια πρώτη καλλιέργεια γραμμική που είχε έρθει στην Κρήτη. Μετά από τα... Μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα κάτι τότε, ναι. Τότε ήταν κάποιο πρόγραμμα. Ωραία. Αυτή τώρα η γραμμική καλλιέργεια άρχισε να γίνεται πια με σύγχρονα μέσα. Βεβαίως. Έτσι. Με μηχανική καλλιέργεια κτλ. Ο πατέρας σου πότε πήρε το δαχτυλίδι από τον παππού σου, τον πατέρα του, και πώς αυτός άρχισε να κινείται στα εχνάρια εκείνα του παππού σου? Το 1982. Το 1982. Ο οποίος επέκτηνε λίγο τους αμπελώνες σας τριγύρω. Και χωρίς βέβαια, αλλά τότε το 82 έγινε η αναπαίρωση. Ναι, η αναπαίρωση. Ο ίδιος ασχολήθηκε και πριν το Ινοποιείο ο παπάς σου? Ναι, ασχολιόταν πάντα, το είχε μεράκι και αγαπούσε τα μπέλη και το κρασί και Ινοποιούσε στο σπίτι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, με μεγάλες ποσότητες. Τα γύρω στους 5 τόνους. Μεγάλες ποσότητες, μπράβο. Ωραία, λοιπόν, και μετά την διαδικασία της δικής του προσωπικής προσπάθειας στο σπίτι, σκέφτηκε να κάνει αυτό το κτίριο εδώ, να κάνει ένα Ινοποιείο σύγχρονο. Ναι, πλέον αφού είχε το αμπέλι, παρότρινε και εμένα και είπε ας κάνουμε ένα Ινοποιείο, να μπορούμε να διαχειριστούμε και την παραγωγή. Παραγωγή, σωστά. Οπότε το 2005 αρχίσαμε και εμείς και κτίσαμε σιγά σιγά αυτό το Ινοποιείο, με τη βοήθεια των γονιών. Και από το 5 μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτό εδώ το Ινοποιείο. Το οποίο πραγματικά ειλικρινά είναι ένα κόσμο και όπως το βλέπει κάποιος ερχόμενος από τις Καρές εκεί στην κορυφή του Λόβου, να φαντάζει ας πούμε σαν να σε καλεί από το δρόμο και να σου λέει έλα να με δεις, έλα αξίζω. Ειλικρινά είναι πολύ ωραία εικόνα έτσι από το δρόμο. Για μας όντως είναι κάτι προνόμιο να έχουμε κάτι τέτοιο και μπορούμε και δουλεύουμε σε αυτό και δινόμαστε σε αυτό όσο μπορούμε να ευχαριστήσουμε και να ικανοποιήσουμε και τον κάθε επισκέπτη να μπορεί να έχει μια ευκαιρία να γνωρίσει μια ξενάγηση στους αμπελώνες, στο Ινοποιείο, να γεύσει τα κρασιά. Κατά καιρούς κάνουμε και κάποιες καστικές εκθέσεις. Ωραία. Αφού είσαι καλλιτέχνας, δεν έκαναμε, βέβαια, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ας πιούμε λοιπόν και εμείς ένα κρασί τώρα εδώ από τα δικά σας που θα μας πεις τώρα ποιο είναι αυτό που μας έχεις φέρει. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μία πιλάνα, είναι μία κρητική ποικιλία, είναι λευκό κρασί. Καλλιεργείται και στους 4 νομούς της Κρήτης. Mm-hmm. Εμείς επιλέξαμε εδώ πέρα για να φυτέψουμε και να την συνεχίσουμε να μην χαθεί και να υπάρχει αυτή η ποικιλία. Πολύ ωραία. Έχει υψηλή οξύτητα. Δίνει κρασία με υψηλή οξύτητα, έχει
Το καλό της ότι είναι, μπορεί να την πεις, είναι φρέσκια. Δροσιστική, έτσι κάπως, ναι. Το είχε πάρει και βραβείο, πήρε φέτος στο διαγωνισμό της Θεσσαλονίκης, το διεθνή διαγωνισμό, τρίτη θέση. Οκ. Okay. Λοιπόν, ας δοκιμάσουμε. Ωραίος. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας και πάντα καλές επιτυχίες με το όμορφο αυτό ποτό που είναι πραγματικά εφραίνει καρδία ανθρώπων. Να είσαι καλά. Βρισκόμαστε στην αίθουσα εινοποίησης. Ο Μιλτιάδης θα μας πει τώρα δύο λόγια σχετικά με την διαδικασία πώς από στα φύλλη έχουμε κρασί και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία είναι λίγο παράξενα για μας τους αδαείς. Μιλτιάδη, πώς έχει αυτή η διαδικασία, για πες μας δύο λόγια. Αρχικά τα σταφύλια έρχονται στο εινοποιείο από το αμπέλι. Σε κυβότια 20 κιλών. Μετά αρχίζουν και πηγαίνει σε αυτό το μηχάνημα που είναι ένας αποραγιστήρας. Ωραία. Ο οποίος πετάμε τα σταφύλια μέσα εδώ πέρα στη Ιωάννη. Ναι. Γίνεται διαχωρισμός του κοτσανιού από τις ρόγες. Από τις ρόγες. Οι ρόγες περνούν σε ένα φλιπτήριο, το οποίο ναι, σπάει τη ρόγα και εκεί έχουμε πλέον σπασμένη ρόγα. Πολτοποίηση. Πολτοποίηση. Ο σταφυλοπολτός που λέμε. Ναι, 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 ωραία. Οδηγείται έξω στις δεξαμενές σε ένα εινοποιητή. Ναι, ναι. Ο οποίος εκεί πέρα θα μείνουν τα κόκκινα σταφύλια, τα λεσμένα, ο πολτός, ο σταφυλοπολτός, γύρω στις 4 με 7 ημέρες, εξαρτάται την ποικιλία. Θα ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες, όπως είναι η παλήρια. Εννοούμε διαβροχή του καπέλου. Το καπέλο είναι τα φλούδια όταν μαζεύονται στο πάνω μέρος της επιφάνειας της δεξαμένης, λόγω του διοξιδίου. Οπότε εμείς πρέπει να τα βρέξουμε, παίρνοντας από το κάτω μέρος της δεξαμένης, με τη βοήθεια μιας αντλίας, και γίνεται η διαβροχή από κάτω στο επάνω μέρος της δεξαμενής. Από εκεί πέρα αρχίζει σιγά σιγά ο εινοποιός να έχει μια κατάσταση που θα περάσει το χρώμα πλέον στο φλοιό, στο χυμό του σταφυλιού. Εκεί θα εξαρτηθεί και η ποιότητα του κρασιού μας. Α, εξαρτάται από το χρωματισμό και η ποιότητα. Βέβαια, γιατί θα μπορούσαμε, αν κάνουμε ένα απαλό, ας πούμε 12 ώρες, λέω για παράδειγμα, λιγότερες από 7 ημέρες, θα έχουμε ένα πιο απαλό κόκκινο, ένα ροζέ. Όσο παρατείνουμε το χρόνο, έχουμε παράμονη με τα φλούδια, έχουμε μεγαλύτερες χρωστικές, περνάνε στο τανίνες και στο... Ποιοτικά ποιο είναι πιο καλό κρασί, αυτό που είναι χρωματισμένο από το φυσικό τρόπο βασικά, έτσι, από το φλοιό της ρόγας. Είναι αυτό που είναι πολύ χρωματισμένο ή αυτό που είναι πιο απαλό? Αυτό είναι θέμα γούστου. Είναι θέμα γούστου. Ναι, δεν έχει να... Ποιο θεωρείς, Μιλτιάδη, ότι στην αγορά τραβιέται πιο πολύ, το πιο κόκκινο ή το ελαφρώς? Συνήθως το πιο κόκκινο. Το πιο κόκκινο. Το πιο κόκκινο, βασικά. Ναι, ναι. Το ροζέ έχει κάπως πιο... Ναι, ναι, ναι. Okay. Ωραία, πάμε παρακάτω. Μετά. Αυτό για την κόκκινη διαδικασία, για τα κόκκινα κρασιά. Για το άσπρο μετά. Για τα λευκά έχουμε την ίδια διαδικασία, αποραγισμός. Ναι. Διαχωρισμός του... Από τη ρόγα κανονικά. Ναι, γίνεται σπάσιμο και οδηγείται μέσα στο πιεστήριο αμέσως. Το πιεστήριο πάει αμέσως αυτό τώρα. Ναι, και για να αποφύγουμε την παραμονή του χυμού με το φλοιό, θα το στύψουμε αμέσως και θα πάρουμε τον πρόργο. Το πρώτο χυμό που θα τρέξει θα τον κάνουμε και θα είναι αυτή η ποιότητα που θα δώσει ένα καλό και απαλό κρασί. Αυτό που είναι σημαντικό, ότι από ό,τι κατάλαβα, είναι να μην
χρωματιστεί το λευκό κρασί, να μείνει πραγματικά με το χρώμα του το φυσικό, για να μην μπει περισσότερο χρώμα κίτρινο από το φλοιό της ρόγας. Και έτσι το πάτε κατευθείαν, είπαμε, στις δεξαμένες. Εκεί θα μείνει για μία μισή δύο μέρες για να γίνει στατική απολάσπωση. Η στατική απολάσπωση είναι ελέγχουμε τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου για να μπορεί να διαχωριστεί με φυσιολογικό τρόπο με το ψύχος, να γίνει καθίζηση της ψύχας που περιέχεται μέσα στο σταφύλι, τα στερεά μέρη, και να μείνει μόνος του ο χυμός. Ωραία. Μετά διαχωρίζουμε το χυμό και το πηγαίνουμε σε μια άλλη δεξαμενή, η οποία εκεί θα αρχίσει η δεξαμενή. Ο χυμός μέσα στη δεξαμενή αρχίζει να βράζει σιγά σιγά και θα ελεγχθεί η θερμοκρασία από τη μέρα που θα αρχίσει να ζυμώσει μέχρι να αποζυμώσει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Και λίγο πριν την εμφιάλωση πάμε... Στη υδρυγική σταθεροποίηση. Είναι αυτή εδώ η δεξαμενή. Εκεί πάλι γίνεται με φυσική μέθοδο, με την ψήξη μόνο. Τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα αυτό χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, παγώνουμε το κρασί στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου για να μπορεί να γίνει καθίζηση των τριγικών αλάτων. Τριγική σταθεροποίηση που λέμε. Πολύ σημαντικό αυτό, Πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχουν και μελλοντικά σφάλματα μέσα στη φιάλη που καθίζει να γίνει κάτι. Μπράβο, οπότε εμείς πηγαίνουμε αρνητικά στους μείον 3. Οπότε θα το αγοράσει και ο καταναλωτής. Θα το έχει στο ψυγείο του 8, 12, 13 που θα το έχει μέσα. Το κρασί θα είναι πλέον σταθεροποιημένο και θα δώσει κάποια άλλα τα στιφιάλη, κάποια ζήματα. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι πραγματικά. Μετά γίνεται δίδυση. Αξιέπαινο, ναι. Κατακράτηση των κρυστάλλων και πηγαίνει σε κάποια άλλη δεξάμενη και είναι έτοιμο για κατανάλωση. Ναι, ωραία. Βέβαια, έχουμε να κάνουμε και ένα σωρό αναλύσεις. Γίνονται κάποιες αναλύσεις πριν, κατά τη διάρκεια που έχει σπάσει το σταφύλι, μέχρι και την ημέρα που να καταλαβαίνει ένα κρασί. Ναι, για μπορεί να έχουμε μια ισορροπία. Okay. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε λίγο και το εμφιαλωτήριο. Βρισκόμαστε στο εμφιαλωτήριο. Λοιπόν, για πες μας τώρα για το εμφιαλωτήριο μερικά πράγματα, Μιλτιάδη. Εδώ πέρα είναι η εμφιάλωση του κρασιού, το οποίο πλέον πρέπει να γίνει μια διαδικασία. Θα περάσει από το εμφιαλωτικό. Για να έχουμε έτσι μια σωστή ροή της διαδικασίας. Ναι, θα πρέπει πρώτα να πληθεί σωστά η φιάλη. Ωραίο. Εδώ λοιπόν είναι πλήν τη φιάλη. Στο εσωτερικό της φιάλης. Ωραία. Μετά θα γίνει η πλήρωση της φιάλης. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν το είναι γεμιστικό. Το γεμιστικό. Ωραία. Μετά έχουμε τον πωματισμό. Ο πωματισμός γίνεται με φυσικό φελό. Μάλιστα, εδώ. Μετά οι φιάλες οδηγούνται στην καψιγέρα. Ναι. Θα πέσει το καψιλί από πάνω στο λαιμό της φιάλης. Χρησιμοποιούμε τι φελούς? Φυσικούς φελούς. Φυσικούς φελούς. Μπράβο, και αυτό πολύ ωραίο. Εδώ πέρα είναι θερμοσυρικρωτής. Ο θερμοσυρικρωτής θα συρρυκνώσει το καψιλί και θα το δέσει απάνω στο λαιμό. Είναι μια ασφαλεία που λέμε. Ωραία, και προχωρεί λοιπόν το προϊόν. Και φτάνει στην ετικέτα. Εδώ πέρα θα βάλει ετικέτα. Η ετικέτα μπαίνει εδώ. Μπρος και πίσω ετικέτα. Και βγαίνει το προϊόν έτοιμο για πρόθεση. Και τώρα έτοιμο, φτιαγμένο, ταυτοποιημένο. Ναι. Να λοιπόν εδώ, να για το βραβείο μας. Okay. Πολύ ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν, Μιλτιάδη, τώρα στο κελάρι του εινοποιείου, όπου εδώ είναι ένας χώρος που χρησιμεύει σε τι? Για να παλαιώνουμε το κρασί. Άρα είναι ένας χώρος παλαίωσης ποιού κρασιού? Καπερνέ Σοβινιόν. Καπερνέ Σοβινιόν. Όπου όσο πιο παλιό είναι, τόσο πιο καλό, πιο ποιοτικό κτλ. Σε ποια διαδικασία δηλαδή θεωρείς ότι είναι έτοιμο για να διατεθεί? Θα φύγει από το βαρέλι για να πάει για να εμφιαλωθεί, αυτό δοκιμάζεται σταδιακά.
Δηλαδή, όταν θεωρήσουμε ότι έχει φτάσει στο επιθυμητό όριο η ανταλλαγή του ξύλου προς το κρασί, τότε θα πάρουμε και την απόφαση να το μετακίσουμε, να το πάμε σε εξαμήνες για να το μεθυαλώσουμε. Τα βαρέλια είναι 225 λίτρα, είναι γαλλικά. Είναι γαλλικά βαρέλια. Ναι. Μάλιστα. Εδώ πέρα το κρασί θα παραμείνει στα βαρέλια γύρω στους 12 μήνες. 12 μήνες. Α, θα μείνει ένα χρόνο. Ναι, ένα χρόνο. Α, έτσι. Προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλή θερμοκρασία στον χώρο. Η οποία είναι πού κυμαίνεται περίπου, δηλαδή. Γύρω στους 18, 15, 18. 15 με 18 βαθμούς. Ναι. Είναι η θερμοκρασία, Μιλτιάδη, είναι των σπηλαίων, να ξέρεις, διότι στα σπήλαια έχουμε σταθερή θερμοκρασία 17 βαθμούς. Ωραία. Μπέρδεψες τώρα με αεροπόρο και σπηλαιολόγο ταυτόχρονα, αλλά και δρομέα. Ναι. Διότι από ό,τι έμαθα ο φίλος μου Μιλτιάδης, θα τρέξουμε μαζί στη Ρόδο τώρα σε 2 μέρες 3 το Σάββατο. Ωραία, Μιλτιάδη. Βλέπω όμως και η ανησυχία σου εδώ, η καλλιτεχνική, είναι σε υπέρμετρο βαθμό, διότι ταυτόχρονα στο κελάρι διατηρείς και μία εικαστική έκθεση μόνιμη εδώ με τα έργα σου. Επίσης μου φαίνεται ότι τα έργα σου είναι πρωτότυπα και θα ήθελα να μου πεις πότε ξεκίνησε αυτή η ανησυχία σου. Αυτή η ανησυχία ξεκίνησε ανέκαθεν από το δημοτικό. Από μικρούλης. Είδες, άμα τόσο άνθρωπο στην καρδιά του κάτι. Ναι, και μέχρι σήμερα. Μπράβο. Όχι, η αλήθεια λέει ειλικρινά, εγώ προσωπικά που είμαι και μεγαλύτερο σου πολύ, σε επαινώ από καρδιάς. Διότι συνδυάζεις μια καλλιτεχνική βλέπα με μια δημιουργική πάνω σε ένα χνάρι βέβαια της οικογένειάς σου, του παππού και του πατέρα σου, αλλά που από ό,τι πρόσεξα, ειλικρινά και αυτό το λέω όχι για να το πω, με καλλιτεχνική επιμέλεια διαχειρίζεσαι για το εινοπείο. Έβγαινε και στην αδερφή σου, την Άσπα, όπου και αυτή προσπαθεί από ό,τι μου λες, όσο την αφήνουν τα καθήκοντά της στα δημοτικά, να κάνει ό,τι μπορεί και να βοηθήσει εδώ σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, πάμε τώρα για μια βόλτα προς τα έξω να δούμε λίγο τους αμπελώνες. Βρισκόμαστε στην βόρειο-ανατολική πλευρά του αμπελώνα, όπου εδώ έχουμε, Μιλτιάδη, τι ποικιλίες. Εδώ καλλιεργούμε 3 ποικιλίες, βιλάνα, το τσιφάλι που είναι κριτικές ποικιλίες, και κρατούμε και καλλιεργούμε και μια γαλλική, το καπερνέ σουβινιόν. Α, ωραία. Πώς ακριβώς γίνεται τώρα η διαχείριση του αμπελών, ας πούμε, και πώς δρομολογείται το τελικό προϊόν από την αρχή, ας το πούμε, της παραγωγικής χρονιάς. Έχει μεγάλη διαδικασία και ναι, ναι. Μια μεγάλη διαδικασία και κόπο. Πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σημαντικά το επεμβαίνουμε το στάδιο της εποχής για να μπορούμε να έχουμε και το σωστό αποτέλεσμα. Αρχικά κάνουμε τη λίπαση στο Γενάρη, Φλεβάρι κατά τις 10-15. Θα διαρκέσει γύρω στις 20-25 ημέρες. Μετά θα περιμένουμε την άνοιξη για να ανοίξουν οι πρώτοι βλαστοί του αμπελιού. Οι πρώτοι βλαστοί του αμπελιού θα πρέπει να τους καλύψουμε και να τους αντιστοιχούν το ψέκασμα. Πρώτοι εδώ χρησιμοποιούμε και κάνουμε με μεγάλο πολτό. Α, με, ναι, ωραία. Με ασβεστή. Ναι, ωραία. Για περονόστρο, σύριο. Για περονόστρο. Ναι. Η πρώτη καταπολέμηση. Καταπολέμηση. Ναι. Πρέπει να γίνει πιο βασική από όλες. Ναι, ναι, ναι. Και αργότερα ένα θιάφισμα. Και μετά επαναλαμβάνεται βάσει καιρικών συνθήκων. Α, ναι, παίζουμε βέβαια οι καιρικέ συνθήκε που παίζουν το ρόλο του. Okay. Αφού αρχίσει και πλέον μεγαλώνει το αμπέλι, βρισκόμαστε στο αρχίσει να σηκώνουμε του βλαστού και να του οδηγούμε στο κέντρο του κλιμάτου. Το οποίο όπω εδώ είναι γραμμικό, έχει με δύο, κάθε πάσαρο φέρει 2-4 σύρματα. Για να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο βλαστικό τείχος να μπορεί το καλοκαίρι το φυτό να φωτοσυνθέτει και να τραβάει ήλιο και από τις δύο πλευρές. Η ρήμανση θα έχουμε και στα φύλλη. Δίνουμε κάποιο ξεφύλισμα για καλύτερα
καλοκαίρι υπάρχει η εποχή της συγκομιδής. Εκεί τα φύλλα θα μεταφερθούν στο χώρο εινοποίησης με το τρακτέρ σε κυβότια των 20 κιλών, όχι παραπάνω. Οπότε αρχίζοντας να κάθε τον αρχές Σεπτέμβρη, κάθε Κυριακή, αρχές του Σεπτέμβρη, τέλος του μήνα, τριβούνται και οι τρεις ποικιλίες σταδιακά, γιατί έχουν διαφορετικές μέρες ορίμασης. Δεν πρέπει να περιμένουμε. Οπότε έχουμε και το προσωπικό που κανονίζουμε να έρθει να μας βοηθήσει. Και όλα τα σχετικά, για να πάει η χώρα η διαδικασία που είπαμε, που προείπαμε προηγουμένως. Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλτιάδη. Όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Θεωρώ ότι το ενοπείο Λουπάκι σε αυτή την κορυφή, όπως προείπα, είναι ένα κόσμο για την περιοχή. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να έρθουν νεότερα άτομα, δηλαδή σχολεία ή κάποιες ομάδες κτλ. Διότι επίσκεψη γίνεται και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους φίλους. Και έχουμε την ευκαιρία να το ξαναγήσουμε στον Αμπελώνα, στο χώρο υγειοψίας, στο χώρο εινοποίησης, να τους ενημερώσουμε και να απολαύσουν τα κρασιά μας. Πολύ ωραία. Και να γνωρίσουν τους παραγωγούς από κοντά. Από κοντά και να ενημερωθούν για όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Και εσείς αγαπημένοι φίλοι, είπαμε πολύ λίγα, για να μην τραβήξει πολύ το βίντεο, που θεωρώ ότι κάπως μεγαλούτσικο θα βγει, αλλά τα καλά είναι εδώ. Άρα λοιπόν μια επίσκεψη θα σας πείσει. Εμείς με τον Μιλτιάδη θα πιούμε τώρα πάλι μια κρασιά, όπως το λέμε στην Κρήτη, να την ευχαριστηθούμε και να την απολαύσει ο ουρανίσκος μας και να ευχηθούμε πάντα να είναι όμορφος ο καιρός και η διαδικασία να είναι όχι τόσο κουραστική, που δεν είναι, γιατί γίνεται από την καρδιά τους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλτιάδη. Και εσύ. Γεια μας. Υγεία πάντα. Υγεία.